εκ του γεροντικού αποφθέγματα του αβάπημένους. Πήγε κάποτε ο αβάς Ποιμήν, όταν ήταν νεότερος, σε ένα γέροντα να τον ρωτήσει για τρεις λογισμούς. Όταν λοιπόν έφτασε στον γέροντα, ξέχασε τον ένα από τους τρεις και γύρισε στο κελί του. Αλλά μόλις έβαλε το χέρι να ξεκλειδώσει την πόρτα, θυμήθηκε τον λησμονημένο λογισμό και άφησε το κλειδί και γύρισε στον γέροντα. Και του λέει ο γέρον, «Γρήγορα ξαναγύρισες, αδελφέ». Και του ιστόρισε, «Όταν πήγα να πιάσω το κλειδί, θυμήθηκα τον λογισμό όπου αποζητούσα και δεν άνοιξα, γι' αυτό γύρισα. Και το μάκρος του δρόμου ήταν πολύ μεγάλο». Του έλεγε δε ο γέρον, «Στους αγγέλους ανήκεις, Ποιμήν, και το όνομά σου θα γίνει ξακουστό σε όλη την Αίγυπτο». Απήρθε ποτέ ο αβάς Ποιμήν, ότε η νεότερος προς την αγέροντα, ερωτήσε αυτό τρεις λογισμούς. Όσον ήλθε προς τον γέροντα, ελιθάργησεν ένα εκ των τριών, λησμόνησε ένα από τους τρεις λογισμούς και ανέκαμψεν εις το κελίον αυτού. Και ως έθηκε την χείρα, ανοίξε το κλειδίον, εμνήστη των λόγων όν ελιθάργησε. Με το που έβαλε το κλειδί στην πόρτα του κελιού του, τότε θυμήθηκε τον λογισμό που είχε ξεχάσει να ρωτήσει τον γέροντα. Και αφήκε το κλειδίον και ανέκαμψε προς τον γέροντα. Και άφησε το κλειδί και γύρισε στον γέροντα. Και λέγει αυτό γέρον, «Ετάχυνας του ελθύν, βιάστηκες να έρθεις πάλι πίσω, αδελφέ». Και διηγήσα το αυτό ότι ότε έθηκα την χείρα μου λαβήν το κλειδίον, εμνήσιν των λόγων ον εζήτων και ου κίνηξα, δια τούτο ανέκαμψα. Με το που έβαλα το κλειδί στην πόρτα για να ανοίξω, θυμήθηκα το λογισμό που ήθελα να σε ρωτήσω και τον είχα ξεχάσει. Και δεν άνοιξα και γι' αυτό γύρισα πίσω. Είναι δε το μήκος της οδού πολύ σφόδρα. Ήταν πολύ μεγάλο το μήκος της οδού. Έλεγε δε αυτό ο γέρον. Και του έλεγε ο γέροντας, «Αγγέλων Ποιμήν, και λαληθήσετε σου το όνομα εν πάση γη Αιγύπτου, και θα λαληθεί το όνομά σου σε όλη την Αίγυπτο». Βλέπουμε εδώ πέρα την μεγάλη αποφασιστικότητα που είχαν οι Άγιοι, το πώς αγωνιζόντουσαν συνεχώς να κάνουν το θέλημα του Θεού. Θαυμάζουμε αυτή την ανδρεία, αυτή την μεγάλη καταπολέμηση της φιλαυτίας, της άνεσης, της καλοπέρασης, την, με αποφασιστικότητα χαλιναγώγηση της σάρκας και το ότι δεν λογάριαζαν κανέναν κόπο προκειμένου να εργαστούν για την σωτηρία τους. Βλέπουμε εδώ το γέροντα να γυρίζει πίσω στον σύμβουλό του, τον πνευματικό του οδηγό, για να του πει τον ένα λογισμό που είχε ξεχάσει αμέσως, χωρίς καν να μπει στο κελί του, να ξεκουραστεί λίγο έπειτα από την μακρά οδηπορία. Κάνει πάλι τον ίδιο δρόμο για να συμβουλευτεί και να ολοκληρώσει την εξομολόγησή του, την εξαγόρευσή του. Και αυτό βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα για όλους μας. Άραγε και εμείς έχουμε τέτοια αποφασιστικότητα στον πνευματικό αγώνα. Λογαριάζουμε κόπους και θυσίες προκειμένου να βρούμε το θέλημα του Θεού. Δεν πρέπει. Πρέπει να κάνουμε το παν για να μαθαίνουμε σε κάθε στιγμή το θέλημα του Θεού. Και πάνω απ' όλα να βάζουμε την πνευματική μας προκοπή, την πρόοδο και τον πνευματικό αγώνα, χωρίς να λογαριάζουμε την ανάπαυση του σώματος. Δεύτερο απόφθεγμα του αβάπημένους. Αυτή την αποφασιστικότητα, ας το πούμε και αυτό, πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο απόφθεγμα, την αποφασιστικότητα του αβάπημένους την θαύμασε και ο γεροντάς του.
γι' αυτό και τον επένεσε και του είπε ανήκεις στους αγγέλους. Δηλαδή προγνώρισε κατά κάποιο τρόπο και την πνευματική του προκοπή, αφού τον επένεσε και του είπε ότι είσαι μεταξύ των αγγέλων και θα ονομαστεί, θα λαλληθεί, θα διαφημιστεί, θα γίνει ξακουστό το όνομά σου σε όλη την Αίγυπτο. Και πράγματι ο Αββάς Ποιμήν είναι πολύ ονομαστός γέρον για τη μεγάλη του διάκριση. Πώς απέκτησε αυτή τη διάκριση? Με αυτή την αποφασιστικότητα που είχε να μαθαίνει το θέλημα του Θεού χωρίς να λογαριάζει σωματικούς κόπους. Και όταν κανείς ταπεινώνεται και συμβουλεύεται, τότε δέχεται τη χάρη του Θεού και τη σοφία του Θεού. Δεύτερο απόφθεγμα του Αββά Ποιμένος. Κάποτε ο αδελφός του Αββά Ποιμένος, Παΐσιος, σχετίστηκε με κάποιους έξω από το κελί του, πράγμα όπου ο Αββάς Ποιμήν δεν το ήθελε. Σηκώθηκε λοιπόν, πήγε στον Αββά Αμονά και του λέει: «Ο αδελφός μου Παΐσιος κάνει συντροφιά με κάποιους και έχασα την ειρήνη μου, δεν αναπαύομαι». Του λέει ο Αββάς Αμονάς: «Ποιμήν, ακόμη ζεις? Πήγαινε, μείνε στο κελί σου και βάλε στην καρδιά σου ότι έχεις ήδη ένα έτος μέσα στο μνήμα». Τι ήθελε να του πει ο γέροντας? Ότι οφείλεις να είσαι νεκρός, να μην έχεις τέτοια θελήματα ανθρώπινα. Είσαι νεκρός για όλους, για τον κόσμο, για κάθε τι το ανθρώπινο. Βάλε στο μυαλό σου, βάλε στο νου σου ότι ήδη έχεις ένα χρόνο μέσα στο μνήμα, ήδη είσαι πεθαμένος ένα χρόνο. Ένας νεκρός δεν ασχολείται με αυτά που ασχολείσαι εσύ. Τι κάνει ο αδελφός σου και με ποιους συναναστρέφεται? Δεν είναι αυτό δική σου δουλειά. Εσύ έχεις να δώσεις λόγο στον Θεό για την ψυχή σου, για την πνευματική σου προκοπή, για την ταπείνωση και για τη χάρη που ήλκησες από τον Θεό, εάν έκανες σωστό πνευματικό αγώνα. Έσχε ποτέ Παΐσιος, ο αδελφός του Αββά Ποιμένος, σχέσιν μετά την ον έξω του κελίου αυτού. Ο δε Αββάς Ποιμήν ουκ ήθελε. Ήταν ένα θέλημα, θα λέγαμε ίσως και λίγο εγωιστικό, μπορεί και λίγο να ζήλεψε. Και Αναστάς έφυγε προς τον Αββά Αμονάν και λέγει αυτό: «Παΐσιος ο αδελφός μου έχει μετά την ον σχέσιν και ουκ αναπαύομαι». Πήγε για να βρει το δίκιο του, θα λέγαμε, σε έναν άλλο μεγάλο γέροντα, τον Αββά Αμονά, και του λέει ότι δεν αναπαύομαι, ο αδελφός μου έχει σχέση με κάποιους, συνομιλεί με κάποιους, συναστρέφεται με κάποιους που δεν είμαστε μαζί στο ίδιο κελί. Λέγει αυτό ο Αββάς Αμονάς: «Ποιμήν ακμήν ζεις? Ποιμήν ακόμα είσαι ζωντανός?» Εννοεί για τον κόσμο, για τα μάτια του κόσμου, για την φιλοδοξία, την καινοδοξία, την ανθρωπαρέσκεια, τη ζήλια, το φθόνο και όλα αυτά τα πάθη τα οποία κυριαρχούμε στον κόσμο. Τα έχεις και εσύ, δεν έχεις νεκρωθεί ως προς αυτά? Είπαγε, κάθω στο κελίο σου. Πήγαινε και κάτσε στο κελί σου και ασχολήσου με τον εαυτό σου και με τη μετάνοιά σου και κλάψε τις αμαρτίες σου και θέσει στην καρδία σου ότι ήδη έχεις εν εαυτόν εν το μνήματι. Και βάλε βαθιά μες στην καρδιά σου ότι ήδη έχεις ένα χρόνο μέσα στο μνήμα. Δηλαδή του έδωσε ένα πρακτικό, μια πρακτική συμβουλή να σκέφτεται συνεχώς ότι είναι νεκρός, νεκρός για όλους, ότι είναι αυτός και ο Θεός, δεν υπάρχει άλλος και δεν πρέπει να ασχολείται με καμία άλλη υπόθεση κανενός. Τρίτο απόφθεγμα του Αββά Ποιμένος. Ήρθαν κάποτε πρεσβύτεροι από τον κόσμο στις μονές όπου ήταν ο Αββάς Ποιμήν και πήγε στο κελί του Αββάς Ανούβ και του λέει: «Ας καλέσουμε εδώ σήμερα τους πρεσβυτέρους». Και ενώ έμεινε για πολύ, δεν του έδωσε απόκριση. Λυπήθηκε λοιπόν και βγήκε. Του λέγουν αυτοί όπου έμεναν κοντά του: «Αββά, γιατί δεν το αποκρίθηκες?» Και τους απαντά ο Αββάς Ποιμήν: «Τι να του πω, εγώ είμαι νεκρός και ο νεκρός δεν μιλά. Ας μη με λογαριάσουν ότι βρίσκομαι εδώ μέσα μαζί τους». Φαίνεται το πήρε το μάθημα που το είπε ο Αββάς Αμονάς.
ήρθαν ποτέ πρεσβύτεροι της χώρας στα μοναστήρια όπου είναι ο Αββάς Ποιμήν. Ήρθαν κάποιοι πρεσβύτεροι από τον κόσμο, κάποιοι ιερείς δηλαδή του κόσμου, να επισκεφτούν τους ασκητές και τον Αββά Ποιμένα που ήταν περιόνιμος. Και εισήθεν ο Αββάς Ανούβ και λέγει αυτό: «Καλέσομεν τους πρεσβυτέρους όδες σήμερον. Ας καλέσουμε εδώ σήμερα τους πρεσβυτέρους». Και στάντος αυτό επί πολύ, ουκ έδωκεν αυτό απόκριση. Και ενώ έμεινε για πολύ ο Αββάς Ανούβ, ο Αββάς Ποιμένας δεν του έδωσε καμιά απάντηση. Και λυπηθείς εξήθεν. Λυπήθηκε ο Αββάς Ανούβ και βγήκε. Λέγουσιν αυτό οι καθήμενοι εγγύς αυτού. Και του λένε αυτοί που ήταν κοντά του: «Αβά, γιατί ουκ έδωκες αυτό, ουκ έδωκες αυτό απόκριση, γιατί δεν του απάντησες?» Λέγει αυτής ο Αββάς Ποιμήν: «Εγώ πράγμα ουκ έχω». Και τους απαντώ ο Αββάς Ποιμήν: «Τι να του πω, δεν έχω να πω κάτι για αυτό το θέμα, να καλέσουμε ή όχι εδώ τους πρεσβυτέρους. Εγώ πράγμα ουκ έχω, απέθανο γάρ, εγώ είμαι νεκρός. Ο δε νεκρός ουλαλεί. Πώς να καλέσει αφού είναι νεκρός? Και τι να πει ο νεκρός? Μήον λογίσονται με ότι όδε ημί έσω με ταυτόν. Ας μη με λογαριάσουν ότι βρίσκομαι εδώ μέσα μαζί τους. Έχω πεθάνει για όλο τον κόσμο και για αυτούς. Μη με θεωρούν ότι είμαι ζωντανός και ότι έχω κάτι να τους πω». Είχε προχωρήσει πολύ σε αυτή την σκέψη ότι είναι ήδη νεκρός και δεν είναι άξιος επομένως να μιλήσει, να κάνει το δάσκαλο. Προφανώς γι' αυτό θα ερχόντουσαν να ακούσουν ένα λόγο. Αλλά ο Αββάς Ποιμήν ήταν τόσο ταπεινός που δεν είχε καμιά ιδέα για τον εαυτό του ότι θα μπορούσε να τους κάνει κατήχηση και διδασκαλία. Τέταρτο απόφθεγμα του Αββά Ποιμένος. Ήταν ένας γέρον στην Αίγυπτο πριν έλθουν εκείνοι όπου ήταν μαζί με τον Αββά Ποιμένα. Και είχε γνώση και τιμή πολύ. Όταν λοιπόν ανέβηκαν ο Αββάς Ποιμήν και οι δικοί του από τη σκήτη, τον άφησαν οι άνθρωποι και έρχονταν στον Αββά Ποιμένα. Έγινε έτσι μια μετακίνηση, θα λέγαμε, των επισκεπτών από τον παλαιό γέροντα, τον πιο γνωστό στο παρελθόν, στον Αββά Ποιμένα, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο κέρδισε τους επισκέπτες, λόγω ίσως και της μεγάλης φήμης που ήταν απλωμένη σε όλη την Αίγυπτο. Και έτσι οι άνθρωποι έφευγαν από τον γέροντα τον πρώτο και πήγαιναν στον Αββά Ποιμένα. Και αυτό προφανώς τον έκανε να πικραθεί, τον γέροντα που κατοικούσε πρώτα εκεί και είχε γνώση και τιμή πολύ. Φθονούσε ο γέρον λοιπόν αυτούς και τους κακολογούσε. Βλέπουμε πως αυτό το πάθος της ζήλιας και του φθόνου πιάνει ακόμα και τους πνευματικούς ανθρώπους, ακόμα και τους τελείους. Άκουσε λοιπόν ο Αββάς Ποιμήν και λυπήθηκε όταν έμαθε ότι ο γέροντας εκείνος είχε πικραθεί και κακολογούσε τους πατέρες εξαιτίας της ζήλιας και του φθόνου. Τι λέγει στους αδελφούς του: «Τι θα κάνουμε με αυτόν τον μεγάλο γέροντα? Γιατί σε θλίψη μας έριξαν οι άνθρωποι με το να παρατήσουν τον γέροντα και να προσέχουν εμάς όπου δεν είμαστε τίποτε». Βλέπουμε πόσο ταπεινά μιλάει για τον εαυτό του. Ενώ εμείς δεν είμαστε τίποτε, ενώ εκείνος είναι μέγας γέροντας και δεν το έλεγε ειρωνικά, οι άνθρωποι άφησαν εκείνο και ήρθαν σε εμάς. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα? Μας έριξαν σε θλίψη οι άνθρωποι. Πώς μπορούμε να καλοκαρδίσουμε τον γέροντα έτσι ώστε να ξεπεράσει το πάθος του, τη ζήλιας και του φθόνου και να πάψει να τους κακολογεί? Και του λέγει ύστερα: «Ετοιμάστε λίγο φαγητό και πάρετε και ένα φλασκί κρασί και ας πάμε να φάμε μαζί του, ίσως έτσι τον καλοκαρδίσουμε». Πήρα λοιπόν τα φαγόσιμα και πήγαν. Και σαν έκρουσαν τη θύρα, τους ακούει ο μαθητής του και ρωτά: «Ποιοι είστε?» Και αυτοί είπαν: «Πες στον Αββά ότι ο Ποιμήν είναι και θέλει να πάρει την ευλογία του». Πάνε πολύ ταπεινά με δώρα και ο μέγας γέρον ο Αββάς Ποιμήν ταπεινά λέγει ότι
ζητάει την ευλογία του γέροντα. Το ανακοίνωσε ο μαθητής, αλλά εκείνος αποκρίθηκε. Πήγαινε, δεν ευκαιρώ. Αλλά εκείνοι έκαναν υπομονή μέσα στο λιοπύρι λέγοντας: «Δεν φεύγουμε, αν δεν μας κάνει τη χάρη ο γέρον να μας δεχθεί». Επιμένουν έτσι ώστε να βοηθήσουν και το γέροντα να ξεπεράσει το πάθος του και να τους δεχθεί, το πάθος της ζήλιας και του φθόνου. Ο δε γέρον, βλέποντας την ταπείνωση και την υπομονή του αγαπημένος, κατανύχθηκε και τους άνοιξε. Ήταν και αυτός καλοπροαίρετος, αλλά είχε πέσει στην παγίδα του διαβόλου. Πήκαν λοιπόν και έφαγαν μαζί του. Ενώ δε έτρωγαν, έλεγε: «Αληθινά, δεν είναι μόνο ό,τι άκουσα για σας, αλλά εκατονταπλάσια είδα στη συμπεριφορά σας». Βλέπουμε πως η αρετή εκτιμάται από όλους. Και αυτός ο γέροντας, που προφανώς είχε και αυτός αρετή και διάκριση, επαινεί πλέον φανερά τον αγαπημένα και λέγει ότι δίκιο έχουν οι άνθρωποι που άφησαν εμένα και ήρθαν σε σένα. Αυτά που άκουγα για εσάς, τώρα τα βλέπω ότι τα έχετε, και έχετε όχι μόνο αυτά που άκουγα για εσάς, αλλά εκατονταπλάσια από αυτά. Γιατί με τη συμπεριφορά που επιδείξατε και με τον τρόπο που με διορθώσατε, φανερώσατε τη μεγάλη σας αρετή. Και έγινε φίλος τους από εκείνη την ημέρα. Βλέπουμε έτσι έναν άριστο τρόπο που μπορεί κανείς να κερδίσει αυτούς που τον φθονούν, που τον ζηλεύουν, δείχνοντάς τους αγάπη και καλοσύνη, και μάλιστα επίμονη αγάπη και επίμονη καλοσύνη. Η γέροντης είναι εν Αιγύπτο πρώτου ελθύν τους περί των αγαπημένα, και είχε γνώση και τιμήν πολλήν. Ήταν πολύ γνωστός αυτός ο γέροντας και ετοιμάται πολύ από τους ανθρώπους. Όσον ανέβησαν οι περί των αγαπημένα από τη Σκήτεως, αφήκαν αυτόν οι άνθρωποι και έρχονται προς τον αγαπημένα. Και ευθώνει ο γέρον και κακολόγει αυτούς. Είναι αυτό το ανθρώπινο πάθος που πιάνει όλους, της ζήλιας και του φθόνου. Αυτό που έπαθαν και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν ο κόσμος τους άφηνε και πήγαινε και ακολουθούσε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αλλά αυτοί δυστυχώς δεν ξεπέρασαν το φθόνο τους και την κακία τους, και τελικά τον παρέδωκαν εις θάνατον. Όπως λέει το Ευαγγέλιο, διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Και ευθώνει ο γέρον και κακολόγει αυτούς. Αποτέλεσμα του φθόνου είναι η κακολογία. Είναι ακόμα και ο φόνος. Μπορεί να φτάσει ο φθονερός άνθρωπος να φωνεύσει αυτόν που φθονεί. Ήκουσε νουν ο αβάς ποιμήν και εθλίβει. Άκουσε ο αβάς ποιμένας και στενοχωρήθηκε. Δεν στενοχωρήθηκε τόσο για την κακολογία που μετήρχε ο γέροντας, όσο για το πάθος στο οποίο είχε πέσει, για την αμαρτία την οποία έκανε. Έτσι είναι οι Άγιοι. Λυπούνται όταν βλέπουν τον άλλον να αμαρτάνει. Δεν λυπούνται για τον εαυτό τους και για την συκοφαντία, για τις επιθέσεις που δέχονται, αλλά για το συκοφάντη και για την αθλία κατάστασή του. Λέγει της αδελφής αυτού ο αβάς ποιμήν: «Τι ποιήσουμε το μεγάλο γέροντι τούτο, τι θα κάνουμε με αυτόν τον μεγάλο γέροντα, ότι εις θλίψην έβαλον ημάς οι άνθρωποι, καταλοιπώντες τον γέροντα και ημίν μηδέν ούση προσέχοντες». Οι άνθρωποι πολλές φορές δεν έχουν διάκριση και δημιουργούνται τέτοια προβλήματα και στα μοναστήρια από αυτή την αδιακρισία των κοσμικών ανθρώπων. Εδώ βεβαίως ο αβάς ποιμήν ήταν όντως ενάρετος και οι άνθρωποι επέλεγαν, θα λέγαμε, το καλύτερο. Αλλά παρόλα αυτά ο αβάς ποιμένας ήταν τόσο ταπεινός που έλεγε: «Εγώ δεν αξίζω αυτή την τιμή των ανθρώπων». Και πώς θα οικονομήσουμε τώρα το μεγάλο γέροντα, ο οποίος αφέθηκε σχεδόν έρημος από επισκέπτες και όλοι έρχονται σε εμάς. Πόσουν δυνάμει θα θεραπεύσει τον γέροντα. Λέγει δε αυτής: «Ποιήσατε μικρά βρώματα και λάβετε σαΐτην ίνου». Φτιάξτε κάποια λίγα φαγητά και πάρτε και μια ποσότητα κρασιού. «Και άγομην προς αυτόν γευσόμεθα ομού». Και ας πάμε προς αυτόν για να φάμε μαζί του. Τάχα
εν τούτο δυνησόμεθα θεραπεύσει αυτόν. Ίσως μπορέσουμε έτσι να τον παρηγορήσουμε και να τον θεραπεύσουμε. Βλέπετε, ο σκοπός των Αγίων είναι πάντοτε να θεραπευτεί ο άνθρωπος και όχι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Εβάστασαν ούν τα βρώματα και απήλθαν. Πήραν μαζί τους τα φαγητά και πήγαν στον γέροντα. Και ως έκρουσαν την θύραν, επίκουσε ο μαθητής αυτού, λέγον: «Τίνες εστέ?» Άκουσε ο μαθητής του και τους ρώτησε: «Ποιοι είστε?» Είδε είπον: «Λάλησον το Αβά, πες τον Αβά ότι ο ποιμήν εστί, είναι ο ποιμήν. Θέλουν ευλογηθεί είναι παρά σου και ζητάει την ευλογία σου». Και τούτο το μαθητού αναγγείλαντος εδήλωσε λοιπόν: «Είπαγε, ου σχολάζω». Και ο γέροντας κρατούσε πείσμα, θα λέγαμε, πεισματικά του, τη ζήλια του, το φθόνο του, την κακία του στο συγκεκριμένο θέμα και είπε στο μαθητή του: «Πήγαινε, δεν έχω καιρό να ασχοληθώ με αυτό το θέμα». Και είδε υπέμειναν εις το καύμα λέγοντες: «Ουκ αναχωρούμεν εάν μη καταξιωθώμε το γέροντος». Αυτοί όμως επέμειναν και εδώ φαίνεται η μεγάλη τους αρετή, το ότι δεν λογαρίζαν τη σωματική ταλαιπωρία παρόλη την μεγάλη ζέστη, τον καύσωνα που υπήρχε. Αυτοί έμειναν έξω από την πόρτα και δήλωσαν ότι δεν θα φύγουν εάν δεν πετύχουν το σκοπό τους, δηλαδή να δουν το γέροντα και να πάρουν την ευλογία του. Ο δε γέρον ειδών την ταπείνωση αυτού και την υπομονή κατανοηγής ανέωξεν αυτής. Και εδώ ο γέροντας συγκινήθηκε, κατανοήχθηκε, βλέποντας την αγάπη τους, την υπομονή τους, την επιμονή τους, το ότι δεν λογαρίασαν την ταλαιπωρία τη σωματική και περίμεναν μέσα στον καύσωνα και τους δέχτηκε, τους άνοιξε. Και οι εισελθόντες εγεύσαν το μετ' αυτού και έφαγαν μαζί του. Εστιόντων δε αυτών έλεγεν: «Επαληθείας ουκ εις ημώνα ακήκω απερί ημών, αλλά εκατονταπλασίων αείδων εν το έργο ημών». Και τότε ο γέρον ήρθε στα συγκαλά του, έδιωξε το φθόνο, τη ζήλια, την κακία και ομολόγησε μπροστά σε όλους και θαύμασε και επένεσε την αρετή τους. Αληθινά σας λέγω, δεν είναι μόνο αυτά που άκουσα, αλλά τώρα πλέον βλέπω και με τα ίδια μου τα μάτια πόσο ενάρετοι είστε και αυτά που άκουσα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που βλέπω, τα οποία είναι κατά τα πλάσια αυτών που άκουσα. Όντως αξίζεται, σαν να τους έλεγε, να έχετε αυτούς τους επισκέπτες που έχετε και εγώ να μην έχω κανέναν. Εγένετο δε αυτόν φίλος από τις ημέρες εκείνης και από εκείνη την ημέρα έγινε φίλος τους. Βλέπουμε αυτόν τον άριστο τρόπο που είναι η αγάπη, με την οποία μπορούμε να αποκαθιστούμε τη σχέση μας και μαζί με όλους να έχουμε αγάπη και πολύ καλή σχέση, και μάλιστα με τους γείτονες, με τους οποίους πολλές φορές γίνονται παρεξηγήσεις λόγω ζήλιας και φθόνου. Δεν θα πρέπει να κακιώνουμε κι εμείς όταν βλέπουμε κακία από τον απέναντι, γιατί όλοι λίγο ως πολύ υποκείμεθα στους πειρασμούς του διαβόλου και εύκολα παρασυρώμαστε, ειδικά από αυτό το φοβερό πάθος που λέγεται ζήλιο και φθόνος. Ας παρακαλούμε τον Κύριο να μας γλιτώνει από αυτό και από το πάθος που το γεννά, το οποίο είναι η υπερηφάνεια. Από την υπερηφάνεια γεννιέται η ζήλια και ο φθόνος. Ας καλλιεργήσουμε την ταπείνωση και την αγάπη. Αυτά τα δύο που είναι, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, η συχνότητα του Θεού. Έχοντας αυτά τα δύο, έχουμε τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός θα μας φωτίζει τότε, ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ειρηνεύουμε με όλους, όπως λέει ο Απόστολος. Και έτσι να αξιωθούμε όλοι της Βασιλείας του Θεού. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.